προσωπία του Κουκουέ επισκέφτηκε την περιφερειακή διευθύντρια του ΔΕΔΙΕ για να της εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία τους για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει πάλι ένα μπαράζ. Θωρακόβουν τα ρεύματα ο ΔΕΔΙΕ ευάλωτων λαϊκών, φτωχών λαϊκών στρωμάτων, φτωχών λαϊκών οικογενειών, ανάπηρων ή και για χρέη για ευτελή ποσά 300 και 400 ευρώ. Απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη εξέλιξη η οποία υπάρχει, που από τη μια μεριά η κυβέρνηση με την πολιτική της καταδικάζει τον κόσμο στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και από την άλλη μεριά ο ΔΕΔΙΕ ως βασιλικότερος του βασιλέου εκτελεί τις εντολές των προμηθευτών για κόψιμο ρεύματος, αποτελεί ένα απαράδεκτο και εκρηκτικό μείγμα. Παρόλη τη διαμαρτυρία μας, εξακολουθούσε να πετάει το παλάκι η περιφερειακή διευθύντρια του ΔΕΔΙΕ στους προμηθευτές, παίζοντας τη λογική μεταξύ του Άννα και του Καϊάφα. Εμείς θεωρούμε ότι οι Έλληνες έχουν ευθύνη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, που επί της ουσίας δεν προστατεύει κανέναν από το αγαθό της ενέργειας, αλλά αντίθετα το μετατρέπει όλο και περισσότερο σε εμπόρευμα. Και αυτό ακριβώς το νομοθετικό πλαίσιο λύνει τα χέρια στο ΔΕΔΙΕ και στο κάθε διαχειριστή να προβαίνει χωρίς καμία ευαισθησία στο να κόβει το ρεύμα σε όποιον δεν μπορεί να πληρώσει. Αυτό το γεγονός είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητάμε μέσα από αυτή τη διαδικασία ο λαός να κλιμακώσει την πάλη του, να πάρει την υπόθεση στα χέρια και να καταδικάσει με κάθε τρόπο αυτή την απαράδεκτη, την ανάργητη πολιτική που ασκείται με εντολές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα χέρια του λαού είναι να προστατεύσει όχι μόνο το σπίτι, αλλά και την ενέργεια ως αγαθό για τον καθένα. Στα χέρια του λαού είναι να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να ανατρέψει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Εμείς θα ξαναεπανέλθουμε απέναντι σε αυτές τις προσπάθειες αυθαιρεσίας και αντιδραστικών πολιτικών επιλογών που κάνει και το Υπουργείο Ενέργειας αλλά και συνολικότερα όλοι ο ΔΕΔΙΕ και οι υπόλοιποι προμηθευτές.